ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και ρωτώ τον Έλληνα πρωθυπουργό, ποιος του δίνει το δικαίωμα να κηρύσει τον πόλεμο σε μια άλλη χώρα χωρίς να ενημερώσει τον ελληνικό λαό? Ποιος δίνει το δικαίωμα σε έναν πρωθυπουργό από μια ξένη χώρα να κηρύσει τον πόλεμο της Ελλάδος εναντίον μιας τρίτης χώρας? Ποιος του δίνει το δικαίωμα του Έλληνα πρωθυπουργού να κηρύσει τον πόλεμο σε μια άλλη χώρα ενώ πατάει σε αμερικανικό έδαφος? Ποιος δίνει το δικαίωμα σε έναν Έλληνα πρωθυπουργό να είναι τόσο μα τόσο δούλος των ξένων συμφερόντων, κυρίως των αμερικανικών, και όχι των εθνικών? Σε λίγο, πρωθυπουργός, είμαι βέβαιος ότι θα κηρύξει και επιστράτευση για να πολεμήσουμε με το μέρος των Αρμενίων, αδερφών, ομόδοξων, χριστιανών, ορθοδόξων, εναντίον του Αζερβαϊτζάν. Δεν θα το κάνει ποτέ. Και δεν το κάνει, ενώ το ζητήσαμε επίσημα να μιλήσει ο πρόεδρος της Αρμενίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί και ο πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ εντέλονται από τα αμερικανικά συμφέροντα να υπηρετούν την Αμερική και όχι την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και είναι ανεπίθετο. Θα ήθελα επίσης να πω κάτι για να καταλάβετε πού οδηγούν τα τρία κόμματα, γιατί η ακρίβεια και η ενέργεια έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σας το λέω γιατί το ακριβό τιμολόγιο του ρεύματος που πληρώνετε όλοι και πληρώνουμε όλοι είναι αποτέλεσμα των επιλογών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν το χρηματιστήριο ενέργειας και να κάνουν όλους εκεί τους νόμους υπέρ των ολιγαρχών και όχι των Ελλήνων πολιτών. Θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν ότι θα φτάσουμε στην εποχή των σπηλαίων με τα εγκληματικά τους λάθη. Είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο να ζητάνε τον Έλληνα το χειμώνα να κλείσει το καλοριφέρ του, να κλείσει το φως στο δωμάτιο του σπιτιού του, να μην μπορεί να αντισταθεί και ήδη να περνούν καλά. Είναι απαράδεκτο να ζητάνε από τους Έλληνες να ζουν με κεριά στο σπίτι τους και το πρωί να φορτίζουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με επιδότηση που δίνει αυτή η κυβέρνηση. Είναι τρελό. Πραγματικά είναι παράκρουση. Και είναι παράκρουση για μια πολιτεία, για τρία κόμματα κυβερνητικά, τα οποία δεν κατάλαβα ποτέ ότι έχουν φτιάξει έναν ανάποδο κόσμο. Μια ανάποδη χώρα. Αυτή την ανάποδη χώρα θα την κάνουμε ίσια εμείς με αρκετές. Η απάντηση που εδώ και πάρα πολλούς μήνες πρέπει να δοθεί στον παράγοντα που λέγεται Τουρκία θα πρέπει να ήταν μία και μοναδική. Όχι αστεϊσμούς από τον Πρωθυπουργό να μιλάει για γιοκ, να μιλάει τουρκικά στον Ερντογάν και να του λέει διάφορα αιτιολογήματα. Η απάντηση όλου του πολιτικού κόσμου θα έπρεπε με μια κοινή δήλωση να του πούμε τον Ερντογάν αυτό που αξίζει στους Έλληνες αλλά και σε αυτούς τους Ελλάδους. Μολόν λαβέ, αν τον